Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Public, σας καλωσορίζουμε στη σειρά συζητήσεων «Ο δικός μου άλλος» με τους Μάκη Προβατά και Γιάννη Μπασκόζο. Σήμερα γιορτάζουμε την νεαρινή ησημερία με καλεσμένους την κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο. Να σας ενημερώσουμε ότι τα βιβλία και των δύο συγγραφέων διατίθενται στο Ταμείο του Καφέ. Ο λόγος στον κύριο Προβατά. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Πριν από τρεις ώρες ακριβώς, εγώ το μάθα από τον κύριο Σιμόπουλο, μην νομίζετε, δεν το ήξερα, 6:15 ακριβώς. 6:15 ακριβώς, λέω, έμαθα από μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Σιμόπουλος ότι ξεκίνησε η άνοιξη, πριν από τρεις ώρες ακριβώς. Ξέρουμε ότι σε 2 ώρες και 45 λεπτά ξεκινάει η μέρα που είναι ως παγκόσμια ημέρα ποίησης, οπότε νομίζω δεν υπήρχε τίποτα έτσι πιο δόκιμο να έχουμε εδώ από τον κύριο Σιμόπουλο, την κυρία Ρουκ, τον Τίτο Πατρίκη εδώ μπροστά μας. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό με τον Γιάννη. Να πω ότι η ποίηση με τα άστρα, με κάποιο λόγο, σε όλους μας φαίνεται λογικό να εμπλέκεται. Δεν έχω ιδέα πώς γίνεται αυτό. Περιμένω δηλαδή να ακούσω από την κυρία Ρουκ, περιμένω να ακούσω από τον κύριο Σιμόπουλο, αλλά όλοι έχουμε τη βαθιά βεβαιότητα ότι αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, η ποίηση με τα άστρα. Βέβαια δεν υπάρχει, ο κύριος Σιμόπουλος μου λέει την άλλη φορά ότι αυτό ότι η λέξη άνθρωπος προέρχεται από το άνω θρόσκο, δεν τον βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, έτσι δεν είναι? Δεν σας βρίσκει σύμφωνο? Όχι. Ωραία, θα μας το εξηγήσει αυτό που είναι, υποτίθεται ότι αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε δύο ανθρώπους, έναν επιστήμονα και μία ποιήτρια, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνο κανονικές λέξεις. Εγώ μαγεύομαι προσωπικά με την ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Χρησιμοποιεί πραγματικές, κανονικές λέξεις, δεν προσπαθεί να εφεύρει λέξεις γι' αυτό. Ο κύριος Σιμόπουλος είναι ένας επιστήμονας που δεν έχω στο νου μου κάποιον πιο κατανοητό, ακόμη και όταν μιλάει για τα πιο έτσι εξεζητημένα και τα πιο επιστημονικά των θεμάτων. Τώρα δεν έχει νόημα να μιλήσουμε άλλο εμείς με τον Γιάννη. Πρέπει να ακούσουμε τους δύο καλεσμένους. Μετά θα έχουμε και από εσάς ερωτήσεις. Να δώσω το λόγο στο Γιάννη και μετά συνεχίζουμε τον κύριο Σιμόπουλο. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν σκεφτήκαμε τυχαία το «Η ποίηση του σύμπαντος και το σύμπαν της ποίησης». Είπε δύο λόγια και ο Μάκης. Πάντα το σύμπαν γέμιζε έκσταση τον άνθρωπο και πολλές φορές μια έκσταση από αυτές που δεν κατανοεί, γι' αυτό και της έδινε ποιητικό χαρακτήρα. Τυχαία τώρα διαβάζω εδώ στο ωραίο βιβλίο του Διονύση Σιμόπουλου, το «Είμαστε αστρόσκονοι», πώς ονόμαζαν οι διάφοροι λαοί το γαλαξία. Ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμαζαν γαλαξία οδό ή κύκλο γαλακτικό. Οι Βαβυλώνοι τον έβλεπαν σαν ένα τεράστιο φίδι. Οι Αιγύπτιοι το θεώρησαν ένα μεγάλο κάμπο από στάρι σπαρμένο στον ουρανό από τη θεά Ίσιδα. Στην έρημο της Αραβίας οι Βεδουίνοι το ονόμαζαν Αλ-Ναρ, το ποτάμι του φωτός. Στην Κίνα το ονόμαζαν Τιεν Χο, ο ουράνιος ποταμός. Είναι ένας κύριος που μιλάει συνέχεια εδώ και μου κόβει την ποιητική ορμή. Οι ψαράδες από Ανατολής τον φαντάστηκαν σαν ένα κοπάδι από χρυσόψαρα φοβισμένα από το αγκίστρι της Νέας Σελήνης. Για τους Ινδούς ήταν το μονοπάτι του Αριαμάν, ο δίσκος του πρωινού ηλίου. Και λοιπά και λοιπά, να μην σας τα διαβάσω όλα, μπορείτε να τα βρείτε και στο βιβλίο. Νομίζω λοιπόν ότι το σύμπαν κρύβει μια ποίηση μέσα του και επειδή συμβαίνει σήμερα να γιορτάζουμε και την ησημερία και αύριο έχουμε την ημέρα της ποίησης, σκεφτήκαμε να μπλέξουμε την ποίηση με το σύμπαν. Απ' την άλλη μεριά, το σύμπαν της Κατερίνας Αγγελάκης Ρουκ, το ποιητικό σύμπαν εννοώ, έχει πάρα πολλά ερωτήματα που χάνονται στο διάστημα. Κάποια από αυτά βρίσκονται μέσα στο τελευταίο της βιβλίο, των αντιθέτων διάλογοι και με τον ανήλαιο χρόνο. Μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και χωριστά μαζί της.
Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Διονύση Σιμόπουλο να πει δύο πράγματα για την ησημερία και αν πιστεύει ότι όντως το σύμπαν έχει κάποια κρύβη, μια ποιητικότητα, είναι ας πούμε κάτι πάρα πολύ απτό, ρεαλιστικό και μη ποιητικό. Ορίστε. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Όταν κοιτάζουμε τον ουρανό με ένα αγαπημένο ιδιαίτερα πρόσωπο δίπλα μας και όταν κοιτάζουμε τον νυχτερινό ουρανό ιδιαίτερα με τα λαμπάκια που φαίνονται εκεί πάνω, στην ουσία μετατρεπόμαστε όλοι μας σε ποιητές, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γεγονός είναι ένα, ότι αυτή η προσπάθεια αναζήτησης του αγνώστου εκεί πάνω ξεκίνησε προαμνημονεύτων ετών, από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε όρθιος πάνω σε αυτό τον πλανήτη, τις νύχτες κοίταζε εκεί πάνω και ξεκίνησε μια ερωτική σχέση του ανθρώπου με τον ουρανό. Φυσικά τα τελευταία μερικά χρόνια, από τότε που ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε το πρώτο μικρό του τηλεσκόπιο, κοιτάζοντας τον γαλαξία ανακαλύψαμε ότι δεν είναι μια γέφυρα του χρόνου, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, αλλά στην ουσία ήταν μια σύνθεση δισεκατομμυρίων άστρων, τα οποία βρίσκονται τόσο πολύ μακριά, ώστε στην ουσία δεν μπορούν να φανούν σαν μεμονωμένα άστρα. Αλλά παρασέρνομαι. Να πούμε για την ησημερία. Φανταστείτε δύο μεγάλους κύκλους. Εάν προεκτείνουμε τον γήινο ησημερινό, τον ησημερινό που γνωρίζουμε εδώ πάνω στη Γη, αν τον προεκτείνουμε στην επιφάνεια του ουράνιου θόλου και αν επίσης προεκτείνουμε την τροχιά που έχει η Γη μας γύρω από τον ήλιο και η οποία τροχιά μοιάζει με έναν τεράστιο κύκλο μπροστά από τα άστρα που φαίνονται να περνάει ο ήλιος. Κοιτάξτε, αν είσαστε από αυτή την πλευρά, θα βλέπατε το κεφάλι μου, τον ήλιο, μπροστά από αυτές τις εικόνες πίσω μου. Από αυτή την πλευρά, κοιτάζοντας το κεφάλι μου, τον ήλιο, θα βλέπατε αυτές τις εικόνες. Έτσι και εμείς εδώ πάνω στη Γη, καθώς περιφέρεται η Γη μας γύρω από τον ήλιο, από διαφορετικές θέσεις βλέπουμε τον ήλιο μπροστά από διαφορετικά άστρα. Αυτή την τροχιά δηλαδή την ονομάζουμε, είναι μία τροχιά μεγάλου κύκλου κατά κάποιον τρόπο. Και αυτή η τροχιά του ήλιου στην ουσία είναι, ενώνεται, μάλλον διασχίζει σε δύο σημεία τον ουράνιο ησημερινό. Φανταστείτε λοιπόν δύο μεγάλους κύκλους στον ουρανό και η διαφορά αυτών των δύο κύκλων είναι μία γωνία 23,5 μοιρών. Είναι η κλίση που έχει ο άξονας της Γης. Έτσι λοιπόν, στα δύο σημεία στα οποία ενώνονται οι δύο κύκλοι ονομάζονται ησημερινά σημεία. Όταν λοιπόν ο ήλιος βρίσκεται σε αυτό το σημείο που στην άνοιξη ονομάζεται αιαρινό ή σημερινό σημείο και όταν αντίθετα στο φθινόπωρο, φθινοπορεινό σημείο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν βρίσκεται ο ήλιος σε αυτά τα δύο σημεία, ξεκινάει μια νέα εποχή. Στην περίπτωση τη δική μας σήμερα, στις 6:15, ο ήλιος βρισκόταν σε αυτή την τομή των δύο μεγάλων κύκλων και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε και η άνοιξη, η οποία θα διαρκέσει φυσικά μέχρι ότου φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, όπως ονομάζουμε, στο πότε αρχίζει η εποχή του θέρους, η εποχή του καλοκαιριού και ούτω καθεξής στη διάρκεια του έτους. Αυτά. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, την Κατερίνα τώρα. Λέει στο βιβλίο της, γιατί κανείς δεν φταίει που πάτησε ο Θεός λάθος κουμπί
και μας έβαλε να γεννηθούμε σε λάθος πλανήτη. Το σχέδιό του ήταν να είμαστε στον διπλανό, όπου δεν υπάρχει δάκρυ. Δάκρυ. Εσύ το έχεις γράψει. Δεν το θυμόμαι. Ναι, τι θέλετε να σας πω. Είναι μία, ας πούμε, ποιητική περιγραφή του άγνωστου που μας περιβάλλει, που μας φέρνει στη γη, που μας παίρνει από τη ζωή και έχω απόλυτη συνέστηση αυτού του τελείως άγνωστου που δεν οι άνθρωποι και γι' αυτό κατάκτησαν την ύπαρξη του πλανήτη, του κόσμου, βρίσκουν διάφορες εξηγήσεις, εξαρτάται από ποια μεριά το βλέπουν, τη θρησκευτική, την φιλοσοφική, την επιστημονική. Η ιστορία είναι ότι από όποια μεριά για μένα, καθένας, είναι μία ερμηνεία αυτού που θα παραμείνει άγνωστο. Και αυτό το άγνωστο είναι η καταδίκη μας, αλλά επίσης και είναι και μια πηγή δημιουργίας, σοφίας, όπου προσπαθούμε να βρούμε εξηγήσεις. Εξηγήσεις δεν θα βρούμε, αλλά στο δρόμο θα πορευτούμε. Και θα αναρωτιόμαστε, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, συνέχεια. Ποιος μας έφερε εδώ και ποιος θα μας πάρει. Σκεφτόμουν το εξής. Αυτό το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο, των αντιθέτων... Δεν ακούμε καθόλου. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν λίγο, των αντιθέτων διάλογοι και με τον ανήλαιο χρόνο, όπου έχετε διαλόγους αντιθέτων, όπως είναι ποίηση συμφέρον, ποίηση επανάληψη δημιουργία, όνειρο της μέρας, όνειρο της νύχτας. Σε αυτό το διάλογο, καταρχάς παρατήρησα ότι ήσταν πάρα πολύ δίκαιοι. Ότι η ζυγαριά δεν πήγαινε προς ένα από τα δύο, δεν μεροληπτούσατε. Αλλά αυτό μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει. Πώς γίνεται, δηλαδή, είναι σαν κάποιος να πέσει σκάκι με τον εαυτό του, μου φάνηκε αυτό το βιβλίο. Μα γι' αυτό και λέγεται διάλογος, δηλαδή, μέσα από αυτά τα κείμενα προσπαθώ να βρω το κοινό έδαφος που έχουν αυτά που είναι αντίθετα. Αλλά ότι αν ψάξεις, μπορείς να βρεις ένα κοινό έδαφος και αν το κάναμε αυτό, η ζωή μας θα ήταν πιο εύκολη. Δεν θα υπήρχε αυτή η αίσθηση του σωστού και του λάθους, γιατί τίποτα δεν είναι απόλυτα σωστό και τίποτα δεν είναι απόλυτα λάθος. Και αυτό προσπάθησα να εκφράσω με αυτό τη διάλογη. Και βέβαια, η ιστορία είναι και με το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Από εκεί εξαρτώνται οι θεωρίες, οι πράξεις, η ζωή, τα πάντα. Είναι ο μέγας κατακτητής και στην ιδιωτική και στη δημόσια και σε όποια ζωή θέλετε. Υπάρχει περίπτωση να μας πει ο Διονύς, υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε το χρόνο ή να τον χειραγωγήσουμε? Πρώτα απ' όλα... Τι νόμεις, εύκολες ερωτήσεις θα σου κάνω? Όχι, ίσα. Γελάω γιατί
Για αν ήξερα την απάντηση στην ερώτησή σου, θα είχα πάρει το βραβείο Νόμπελ. Κανένας δεν γνωρίζει τι στο καλό είναι αυτό που ονομάζουμε χρόνο. Εντάξει, μπορεί να του δώσουμε διάφορους ποιητικούς ορισμούς και ούτω καθεξής, αλλά κανείς δεν ξέρει τι στο καλό είναι ο χρόνος. Ξέρουμε επίσης όμως ότι όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, στην ουσία μελετάμε αναμνήσεις, όλα αυτά τα αντικείμενα που βλέπουμε εκεί πέρα, τα φαινόμενα που παρατηρούμε, στην ουσία έχουν ήδη συμβεί. Να σας δώσω 2-3 παραδείγματα. Ο ήλιος μας, για παράδειγμα, απέχει από εμάς 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι το φως του, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα χρειαστεί 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για να φτάσει από εκεί εδώ. Με άλλα λόγια, βλέπουμε τον ήλιο 8,5 λεπτά μετά από τη στιγμή που έφυγε το φως από εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε δυνητικά να έχει καταστραφεί ο ήλιος στο μεταξύ και εμείς να μην το πάρουμε χαμπάρι μέχρι ότου περάσουν αυτά τα 8,5 λεπτά για να φτάσει η εικόνα της καταστροφής από εκεί εδώ. Αυτό είναι το πλησιέστερο σε εμάς άστρο. Υπάρχουν και άλλα άστρα στο σύμπαν, έτσι. Κοιτάζουμε το βράδυ, βλέπουμε τα άστρα. Το πλησιέστερο μετά τον ήλιο άστρο είναι ένα τριπλό σύστημα άστρων στον νότιο ουρανό που ονομάζεται Α Κεντάβρου. Απέχει από μας 43 εκατομμύρια χιλιόμετρα και είναι το επόμενο μετά τον ήλιο άστρο. Αυτό δηλαδή το βλέπουμε όπως ήταν πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες. Πώς είναι τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι. Άλλα άστρα, για παράδειγμα, απέχουν από μας χιλιάδες, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη. Όπως λέμε, στην ουσία, το μέτρο που χρησιμοποιεί ο αστρονόμος δεν είναι πλέον το χιλιόμετρο, γιατί χάνει την σημασία του η έννοια των δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων χιλιόμετρων, και έτσι χρησιμοποιούμε αυτό που ονομάζουμε έτος φωτός. Είναι η απόσταση που καλύπτει μία ακτίνα φωτός, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αυτό για μένα είναι ποίηση. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε ένα χρόνο καλύπτει περίπου 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτά τα 9,5-3 εκατομμύρια χιλιόμετρα εμείς οι αστροφυσικοί τα ονομάζουμε έτος φωτός. Λοιπόν, το πιο απόμακρο αντικείμενο που έχουμε καταγράψει πριν από 2 περίπου χρόνια είναι ένας μικρογαλαξίας, ένας γαλαξίας εν τη γενέση του, ο οποίος απέχει από εμάς 13,4 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τον βλέπουμε δηλαδή σήμερα όπως ήταν πριν από 13,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Πώς είναι σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε άλλα τόσα χρόνια. Που σημαίνει ότι ο χρόνος για τον αστροφυσικό είναι σχετικός. Έτσι λοιπόν, όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, μελετάμε αναμνήσεις. Αυτό αν δεν είναι ποίηση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Έβλεπα, έλεγα στον κύριο Σιμόπουλο πριν και το θυμίζω τώρα, πριν από 15 μέρες βρέθηκα με τον φίλο του, τον κύριο Κρυμιζή, για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί για τα δύο Voyager. Και όταν το ένα Voyager βγήκε από το ηλιακό σύστημα πριν από 5 χρόνια, δεν απατώμε, το 12 νομίζω, το έβαλαν οι επιστήμονες της NASA να γυρίσει προς τα πίσω και να τραβήξει αυτό που ονόμασαν μια selfie του ηλιακού μας συστήματος. Και μετά έψαχναν όλοι μαζί μετά από αυτή τη selfie να βρουν πού είναι η Γη. Μετά από κάτι μέρες τη βρήκαν τη Γη και ήταν μικρότερη από ένα πίξελ. Και όπως είπε ο κύριος Πατρίκιος, είμαστε ένα τίποτα και κάνουμε και φιγούρα. Αυτή ήταν εκείνη. Αλλά αυτά τα μεγέθη και αυτές οι αποστάσεις, πέρα από ποίηση, πρέπει να προκαλούν και διάφορα άλλα συναισθήματα. Δηλαδή, καθώς κινείται κάποιος σε μια χώρα με ανθρώπους, σε μια πόλη με ανθρώπους, δεν δημιουργούν άλλα συναισθήματα, κύριε Σιμόπουλε? Για κάτω πιο λιανά, για να το καταλάβω. Δηλαδή, το να βλέπεις ότι είναι ένα πίξελ λιγότερο από ένα πίξελ η Γη, ότι οι αποστάσεις είναι τόσο τεράστιες. Στην καθημερινότητά σας, στη σκέψη σας, παίζει κάποιο ρόλο? Η καθημερινότητα του αστροφυσικού είναι η ίδια η καθημερινότητα του οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι εδώ πάνω στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, 7,5 δισεκατομμύρια διαφορετικές αντιλήψεις του χρόνου, των δοξασιών, των πιστεύω.
Δεν μπορώ δηλαδή να εκπροσωπήσω ούτε καν μία μικρή ομάδα ανθρώπων, είτε λέγονται αστροφυσικοί, είτε λέγονται πατρινοί, είτε λέγονται Αθηναίοι, οτιδήποτε. Γιατί ο καθένας μας έχει μέσα του κατά κάποιον τρόπο ή αν θέλετε στον εγκέφαλό του, έχει τις δικές του έννοιες και σημασίες, είναι το φίλτρο του καθενός πώς μεταφράζει αυτά που βλέπει. Όταν λέω φίλτρο εννοώ το σύνολο των εμπειριών, των δοξασιών, των πιστεύω, των γνώσεων, το σύνολο των συνθήκων των οποίων αποτελούν αυτόν τούτο τον δεδομένο άνθρωπο. Κανείς δεν μπορεί να έχει τις ίδιες εμπειρίες, τις ίδιες γνώσεις, τα ίδια πιστεύω ή δοξασίες. Γι' αυτό το λόγο λέμε εμείς οι αστροφυσικοί ότι ο χρόνος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο είναι αντικείμενο του ίδιου του ανθρώπου. Αυτός είναι που βγάζει από μέσα του, από τον εγκέφαλό του, από οπουδήποτε και αν νομίζει κανείς, το τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι πολύ ποιητικό, δεν είναι κυρία Ρούκα αυτό? Μα ναι, αυτό... Είναι απόλυτα σωστό και το έχω πει μάλιστα κι εγώ πολλές φορές. Όλο αυτό είναι, είναι ένα ένστικτο ζωής και με αυτό το ένστικτο ζωής δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί αλλιώς δεν αντέχεται η ύπαρξη. Δεν μπορούμε να ζούμε σαφήτα. Αν και στην ουσία είμαστε φυτά, βέβαια. Και όλο αυτό ο κόσμος είναι δημιουργία του ανθρώπου ως ασπίδα, ως πανοπλία, ως όργανο ζωής. Νομίζω. Έχεις γράψει ένα ποίημα για τον χρόνο, ένα κομμάτι τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να μας το διαβάσεις. Είναι προς το τέλος. Να το, το έχω βρει εγώ. Άγχος. Ο χρόνος χώνει όλο και πιο βαθιά τα νύχια του μέσα μου. Είναι αυτός υπεύθυνος για το άγχος που με κατέχει. Ο χρόνος, αυτή η αφηρημένη έννοια που συνέλαβε ο άνθρωπος για να εξηγήσει την ύπαρξή του για λίγο στη γη. Ναι, ο χρόνος μας ελέγχει. Και όταν ο άνθρωπος θριαμβεύει, αλλά και όταν τα σχέδιά του, τα όνειρά του τα σταματάει ο θάνατος. Μέσα στο χρόνο, καθώς αυτός κυλάει, η ζωή αλλάζει, τα αισθήματα, η σύλληψη που έχουμε του κόσμου και ό,τι θεωρούμε αναλύωτο στη ζωή, αλλάζουν. Το χρόνο περιγράφω, αλλά το άγχος είναι εκείνο που με βασανίζει. Ίσως άγχος να είναι λάθος λέξη, γιατί αυτή αναφέρεται συνήθως σε αγωνίες ληξιπρόθεσμες. Από το παράθυρό μου κοιτάω τα δέντρα που κάποτε μόλις άγγιζαν το περβάζι. Τώρα πλησιάζουν τον ουρανό. Όχι, δεν είναι το για πόσο θα τα βλέπω ακόμα που με αγχώνει, αλλά το απόλυτα άγνωστο που όλο πλησιάζω και το ότι ξέρω ότι όταν θα είμαι εκεί, ποτέ δεν θα συλλάβω πως βρίσκομαι στο ένα, στο αληθινό για πάντα. Ωραίο, ο ποιητικός χρόνος. Εντάξει, έχει μέτρο τον άνθρωπο βέβαια. Ενώ ο αστρονομικός έχει
τον άνθρωπο βέβαια, αλλά με, την, με τη σκέπη του, του μέλλοντος. Αν δεν σκεφτόμασταν το μέλλον, δηλαδή το μέλλον της γης μας, αλλά σκεφτόμασταν μόνο πώς θα καλυτερέψουμε τα δικά μας εδώ πράγματα. Δηλαδή δεν ψάχναμε να βρούμε να πάμε σε άλλο πλανήτη. Δεν, πώς θα ήταν η ζωή, Διονύσια. Μου κάνεις ερωτήσεις απόψε. Αυτός φταίει που έγραψε αυτό το βιβλίο. Εγώ είχα σταματήσει στα 27 βιβλία που είχα γράψει μέχρι τώρα και έλεγα εντάξει, είμαι συνταξιούχος, σταματάω να γράφω. Αλλά αυτός φταίει. Με έβαλε σε ένα τρυπάκι για να γράψω αυτό το βιβλίο. Δεν μετανιώνω φυσικά και τον ευχαριστώ κιόλας. Αλλά με ρωτάει σήμερα κάτι ερωτήσεις. Ο χρόνος είναι ανεξάρτητος από τη ζωή μας. Ο χρόνος ξεκίνησε όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι. Ξεκίνησε πριν από 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια και αυτά είναι μετρήσιμα. Μπορούμε και τα μετράμε. Μπορούμε δηλαδή να πάμε πίσω στην αρχή του σύμπαντος. Και σήμερα η αστροφυσική... Σε ζητάνε οι εξωγήινοι. Ναι, οι αστροφυσικοί μας κυνηγάνε. Πηγαίνουμε λοιπόν, μπορούμε να πάμε πίσω και να μετρήσουμε αυτό το χρόνο. Να μετρήσουμε πώς εξελίχθηκε αυτός ο χρόνος. Να μετρήσουμε πώς από εκείνη την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, της γέννησης του σύμπαντος, ξεκίνησε το ρολόι του σύμπαντος και έχουμε φτάσει σήμερα 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια να βρισκόμαστε και να βλέπουμε... Δεν το κλείσαι. Ναι, δεν το κλείσαι. Και άλλος εξωγήινος. Όχι, είναι ο ίδιος εξωγήινος, ο οποίος δεν το βάζει κάτω. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, και επίσης, εάν κοιτάξουμε στο μέλλον, ο χρόνος θα συνεχίζεται. Είτε υπάρχουμε εμείς, είτε όχι. Ο χρόνος και η ύπαρξη του σύμπαντος είναι άσχετος από την ύπαρξή μας. Παράδειγμα. Είπαμε, το σύμπαν γεννήθηκε πριν από 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια. Την στιγμή εκείνη, στα πρώτα 3 με 10 λεπτά της γέννησης του σύμπαντος, εκείνη την πρώτη στιγμή, 10 πρώτα λεπτά, γεννήθηκε όλο το υδρογόνο που υπάρχει σήμερα στο σύμπαν. Όλο το υδρογόνο. Λοιπόν, το σώμα μας αποτελείται και από υδρογόνο και από άλλα χημικά στοιχεία, αλλά και από υδρογόνο. Και ξέρετε, εάν μετρήσετε... Αν μετρήσετε τα άτομα που αποτελούν το σώμα σας, το 62% των ατόμων προέρχονται, είναι υδρογόνο, το οποίο σημειωτέων γεννήθηκε μόνο τη στιγμή της γέννησης του σύμπαντος. Έκτοτε δεν έχει δημιουργηθεί ούτε ένα άτομο υδρογόνου. Άρα το 62% του σώματός μας αποτελείται από υλικά που γεννήθηκαν πριν από 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια. Πείτε μου τώρα εσείς. Ποια είναι η ηλικία σας, 30, 40, 50, 70, 80 ετών. Τα 2/3 κυρίες και κύριοι, είσαστε 13,82 δισεκατομμυρίων ετών. Τώρα μην λες τέτοια, έχει πλειοψηφία εδώ είναι γυναίκες. Μα ακριβώς τους δίνω δικαίωμα από εδώ και πέρα να μην φοβούνται να λένε την ηλικία τους. Να λένε πραγματικά και ευθαρσώς ότι είναι 14 περίπου δισεκατομμυρίων ετών. Ποιος θα τους αντικρούσει σε αυτό το πράγμα. Καλά στέκουμε για τόσο, έτσι. αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κουβαλάμε μέσα μας και μνήμη από το Big Bang μέσα από αυτά τα άτομα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Κοίταξε. Σε εισαγωγικά η μνήμη. Ναι, ναι. Εσύ μου ζητάς τώρα άλλος... Εσύ έχεις μιλήσει με τον Δημήτρη τον Αρνόπουλο άπειρες ώρες. Δεν πρέπει να με ρωτάς τέτοια πράγματα, γιατί αυτά άπτονται κληρονομικών... Πώς το λένε στις τηλεοράσεις το βράδυ? Κληρονομικό χάρισμα. Κληρονομικών χαρισμάτων. Εγώ δεν έχω αυτό το κληρονομικό χάρισμα για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ κληρονομικό χάρισμα, είναι αυτό που έχουν ορισμένοι συνάνθρωποι μας
μας λένε το βράδυ τη μοίρα μας. Όλα αυτά τα επιστημονικά πώς ακούγονται σε έναν ποιητή? Ενδιαφέροντα πάρα πολύ. Εξαρτάται από τον κόσμο βέβαια του κάθε ποιητή. Και μπορεί να είναι και σίγουρα πηγές έμπνευσης. Γιατί είναι σαν να γαργαλιέται ένα ένστικτο, από όσα καταλαβαίνουμε βέβαια. Αλλά κάτι από αυτό καταλαβαίνουμε ένστικτόδικα. Και μπορεί να εμπνεύσουν πάρα πολύ. Έχεις ένα ποίημα σχετικό, τώρα το βλέπω μπροστά μου. Αμοιβαία νεότητα. Αναφέρεται σε αυτό που λες, διάβασέ το. Πού τα βρίσκεις? Αυτή είναι η δουλειά μας. Αμοιβαία νεότητα. Ανθίζουν τα λουλούδια, χαμογελούν οι άνθρωποι. Ίσως να χαμογελούν και τα λουλούδια. Ή μήπως η μυρωδιά είναι το κλάμα τους που τόσο λίγο μένουν στη ζωή. Εμείς οι άνθρωποι δείχνουμε στα λουλούδια τον δικό μας χρόνο, που είναι το ίδιο σύντομος, μόνο που έχει άλλο μετρητή. Έχουμε και παυσίπονα που τη ζωή απαλύνουν, αλλά πρέπει να ανθίσει ο νους και η ψυχή για να ανοίξουν τα μάτια μας και να τα δούμε. Είναι η τέχνη του λόγου, της εικόνας, του ήχου. Είναι η στιγμιαία αιωνιότητα του σώματος. Είναι η κρυφή μαγεία των πραγμάτων που κρατάει αιώνες πιο πολύ από τα ίδια τα πράγματα. Παρηγορεί για την εφήμερη ζωή, χωρίς όμως βεβαιότητα καμιά για την αξία της στιγμής, τη βεβαιότητα τη μισή και έτσι μόνο καρποφορεί η νιώτη. Σκεφτόμουν ότι θα έχει ίσως ενδιαφέρον να διαβάσει ένα ποίημα και ο κύριος Σιμόπουλος. Και να διαβάσει και η κυρία Ρούκα ένα κομμάτι από αυτό, από το σύμπαν, από το βιβλίο του κύριου Σιμόπουλου, να το κάνουμε λίγο χιαστή. Να κάνουμε χιαστή. Τις απορίες και τις απαντήσεις έχω. Αυτό, ωραίο, το έχω βρει. Αυτό, τις απορίες και τις απαντήσεις, ναι. Είστε ηρωνία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτό. Όχι, αυτό. Απορίες, ναι, απαντήσεις. Απορίες και απαντήσεις. Και εγώ τι θα διαβάσω. Πριμαδίστα που λένε. Ναι, 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 ναι. Από τον ουρανό κρεμόμουνα, στη θάλασσα χανόμουν και όλα της γης τα θαύματα το ίδιο πάντα τα ρωτούσα. Γιατί εσείς εδώ, γιατί εγώ κοντά σας? Ποιος μεταφορέας μας έφερε, ποιος τον έχει προσλάβει? Το ένα απαντούσε με βροχή, το άλλο με τρικυμία, αλλά ανθρώπινη απάντηση καμία. Απελπισμένη άλλαξα σκοπό και πιο σωστά τώρα ξέρω να υποφέρω. Απορίες όσο γίνεται πιο πολλές μαζεύω, πιο πυκνές, πιο στοιχειωμένες. Απάντηση δεν περιμένω όταν ρωτάω γιατί το φως, γιατί το σκοτάδι, γιατί ο έρωτας και ο ήλιος. Και όσα πληθαίνουν οι αναπάντητες ερωτήσεις, τόσο νιώθω ότι πλησιάζω το κέντρο της φύσης που το φαντάζομαι σαν μια μεγάλη πέτρινη στρογγυλή απορία. Ωραίο, ε. Είδα πώς διαβάζει ένας επιστήμονας ποιήσεις. Από εδώ και κάτω. Είναι το τέλος, που είναι ωραίο. Και, κάτω, και κάτι ακόμα. Ο Κάρλ Σαγκάν είχε πει κάποτε ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο μέσο για το σύμπαν να γνωρίσει τον εαυτόν του. Και ίσως αυτό να αποτελεί και τον καλύτερο προσδιορισμό μας. Γιατί είμαστε πράγματι
παιδιά του σύμπαντος. Γιατί είμαστε σε τελική ανάλυση ένας αστολικός λαός που δημιουργήθηκε από στοιχεία τα οποία προήλθαν από τις εκρήξεις των άστρων και που βομβαρδίζεται από τις κοσμικές ακτίνες των ίδιων αυτών εκρήξεων. Είμαστε όλοι μας αστρόσκονοι και κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα. Κάποια μέρα θα υπάρξουν άλλοι κόσμοι γεμάτοι με άλλα όντα, αστράνθρωποι σαν εμάς, που θα γεννηθούν από τις τάχτες ενός κάποιου άλλου πεθαμένου άστρου. Ενός άστρου που σήμερα το λέμε ήλιο. Ωραία, δεν είναι ποίηση κανονική, δεν ήταν, δεν μπορούσε να είναι, κυρία Ρουκ. Είναι σαν να γίνεται ακτινογραφία της ποίησης. Είναι. Σαν να βλέπεις φωτογραφία του σκελετού της ποίησης. Επίθανα. Να μας πει ο Διονύσης, είχε πει σε μια από τις συζητήσεις μας ότι εκεί που χαϊδεύουμε το μάγουλό μας μπορεί να χαϊδεύουμε αστρόσκονη. Μπορείς να μας το εξηγήσεις? Όχι μόνο το μάγουλό μας, όχι μόνο το πρόσωπό μας, ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, καρέκλα που καθόμαστε, το τραπέζι που τρώμε. Όλα αυτά αποτελούνται από 92 χημικά στοιχεία. Χημικά στοιχεία τα οποία γεννήθηκαν είτε τη στιγμή της γέννησης του σύμπαντος, το υδρογόνο, είτε στο εσωτερικό των άστρων, στις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που δημιουργούν το υδρογόνο σε ήλιο, το ήλιο σε άνθρακα και οξυγόνο και ούτω καθεξής. Μέσα δηλαδή σε αυτό τον πυρήνα τον αστρικό, αυτή τη στιγμή στον ήλιο για παράδειγμα, παράγονται χημικά στοιχεία ανώτερα του υδρογόνου. Και σιγά σιγά στα πιο γιγάντια άστρα γεννιόνται και τα άλλα στοιχεία, άλλα χημικά στοιχεία. Λοιπόν, αν ψάξουμε το σώμα μας, αποτελείται από 4 κυρίως χημικά στοιχεία. Το υδρογόνο, όπως σας είπα, το οξυγόνο, τον άνθρακα και το άζωτο. 99% των χημικών στοιχείων του σώματός μας αποτελούν αυτά τα 4 χημικά στοιχεία. Και καμιά τριανταριά ακόμη έτσι για αλατοπίπερο να κάνουν το σώμα μας λιγάκι πιο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που αποτελούν το σώμα μας προέρχονται, όπως είπαμε, από το εσωτερικό των άστρων ή τη γέννηση του σύμπαντος. Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν χρειάζεται να πάει κανείς στο διάστημα να ακουμπήσει κάποιο άστρο, το ακουμπάει απλώς χαϊδεύοντας το πρόσωπό του, αλλά καλύτερα αντί για το πρόσωπό του κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Γιατί ακουμπάμε τα υλικά που γεννήθηκαν στο εσωτερικό των άστρων. Με αυτή την έννοια εννοώ είμαστε αστρόσκονοι. Έλα, να μας διαβάσει κάτι, Κατερίνα. Θα διαβάσετε κάτι. Θέλετε να διαβάσετε κάτι. Όχι, σκεφτούν την αστρόσκονη. Σας είμαι αγέψη η αστρόσκονη, ε. Ναι, η αστρόσκονη. Είναι αριστούρι μου. Να πω κάτι πριν, μέχρι να βρει η κυρία Ρουκ το σημείο που θέλει να σας διαβάσει. Προημερών χάθηκε ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς εγκέφαλους σε αυτό τον πλανήτη. Ο Στίβεν Χόκιν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το έβαλε κάτω. Εάν μπορούσε κανείς να βάλει με 2-3 λέξεις ένα επιτύμβιο μότο, θα έλεγα ο άνθρωπος που δεν το έβαλε κάτω. Στα 21 του, όταν
όταν προσπαθούσε να γράψει την διδακτορική του διατριβή στο Cambridge, στην ουσία του είπαν οι γιατροί ότι έχει δύο μόνο χρόνια ακόμη να ζήσει, στα 23 του θα πέθαινε. Και αυτός δεν το έβαλε κάτω. Έγραψε την διδακτορική του διατριβή, έγινε διδάκτορας και συνέχισε να ζει. Αλλά δεν συνέχισε να ζει απλώς να ζει. Δημιουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι 50 τόσα χρόνια αργότερα από τότε που τον είχαν καταδικάσει σε εισαγωγικά οι γιατροί ότι θα πέθαινε, αυτός πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να ξέρετε και το εξής, ότι τα τελευταία 50 χρόνια ο Στίβεν Χόκιν χρειαζόταν περίπου 2 ώρες για να πάει για ύπνο, να ετοιμαστεί για να πάει για ύπνο. Άλλες 2 ώρες να ετοιμαστεί να ξεκινήσει η μέρα του το πρωί. 4 ώρες για απλά πράγματα που για μας ίσως να διαρκούν 10, άντε 15 λεπτά. Και αυτός συνέχιζε να δημιουργεί, χωρίς να το βάζει κάτω. Ήταν κατά κάποιον τρόπο η επιτομή της υπομονής και της επιμονής. Και είναι ένα παράδειγμα ζωής για όλους μας. Μπράβο, ναι, ναι. Θα διαβάσω ένα διάλογο των αντιθέτων. Ομορφιά ασχήμια. Ασχήμια. Δεν σε είχα ποτέ συναντήσει. Η αλήθεια είναι πως δικαιώνεις τον τίτλο σου. Ομορφιά. Και εσύ το ίδιο. Αλλά αναρωτιέμαι τι σε έφερε τόσο κοντά μου. Εμείς οι δυο αποφεύγουμε να συναντηθούμε πάντα. Έτσι δεν είναι? Ασχήμια. Αυτή η συνάντηση ήταν τυχαία. Βέβαια, εγώ είχα πάντα περιέργεια να σε δω, να δω τι είναι αυτό που μαγεύει τους ανθρώπους, τους αρσενικούς περισσότερο, και τους κάνει να χτίζουν παλάτια και να βυθίζονται στα ποτάμια της ποίησης εξαιτίας σου. Ομορφιά, πραγματικά δεν έχουμε ποτέ βρεθεί η μία τόσο κοντά στην άλλη. Φυσικά εσύ θα νομίζεις πως εγώ κατοικώ στον παράδεισο, όπως εγώ υποθέτω πως εσύ ζεις στην κόλαση. Ασχήμια. Ομορφιά, άκου. Μπορεί εσύ να ζεις στον παράδεισο, αλλά για μένα δεν ισχύει το αντίθετο. Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου και αυτό που εσένα σου φαίνεται κόλαση, για μένα σίγουρα είναι παράδεισος. Ομορφιά, φαίνεται πως την έχεις συνηθίσει την κόλαση. Έχεις δεχτεί αυτό που είσαι και έτσι δεν υποφέρεις. Αλλά όχι και να το λες και παράδεισο. Ασχήμια. Αχ, να ξέρεις πόσα χάνεις, ομορφιά. Έχεις τόσες υποχρεώσεις. Πρέπει να πας εκεί, να εμφανιστείς εδώ, γιατί αυτός που σε λατρεύει θέλει να εντυπωσιάσει τον αντίζηλό του, να τον κάνει να ζηλέψει και εσύ είσαι λαμπρότερη από τη δικιά μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ομορφιά, τώρα δηλαδή θέλεις να μου πεις πως είσαι σε καλύτερη θέση από μένα? Μα εσένα δεν σε γυρίζει να σε κοιτάξει κανείς. Ασχήμια. Τώρα που ορίμασα πια, μπορώ ανεπιφύλακτα να πω ναι. Ομορφιά, είναι δυνατόν να αισθάνεσαι καλά όταν όλοι σε απορρίπτουν? Ασχήμια. Είναι γιατί αυτή η απόρριψη σημαίνει ελευθερία. Ομορφιά, και τι να την κάνεις στην ελευθερία όταν τόσα πράγματα τα οποία όλοι λαχταρούν σου είναι απαγορευμένα? Ασχήμια.
Ακριβώς. Επειδή είναι απαγορευμένα, βάζεις άλλους στόχους δικούς σου και ανακαλύπτεις ότι αυτό που η πλειοψηφία λαχταράει να αποκτήσει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εσύ πραγματικά επιθυμείς. Και αν είχες αποτύχει όλα τα άλλα, αυτό που κατάφερε, πώς κατάφερες να το αποκτήσεις? Ασχήμια. Ανακάλυψα ότι εκείνο που λαχταρούσα κατοικούσε μέσα μου και ότι είχα όλα τα υλικά να το εξερευνήσω. Ήταν όλα μέσα μου. Το ψάξιμο θα με οδηγούσε στη δημιουργία που λειτουργεί με άλλους νόμους και κανόνες. Καμιά σχέση με ομορφιά και ασχήμια. Ομορφιά, μπα, και εσύ πού θα ζούσες, στο φρενοκομείο? Ασχήμια, σε έναν κόσμο ιδανικό θα ζούσα, σοφά πλασμένο. Εκείνο που όλοι αγνοούμε, όχι μόνο εσύ, είναι πόσο συχνά τα επίθετα που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε και τη δική μας πραγματικότητα και του κόσμου, όπως την αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον, δεν εκφράζουν ακριβώς αυτό που εμείς νομίζουμε πως εκφράζουν. Είναι γιατί η ροή του χρόνου και της ιστορίας, η φύση, η ανακαλύψη στη γη και στο φεγγάρι, η εξοικείωση με τους πλανήτες, λες και τους έχουμε επισκεφτεί, έχει αλλάξει ως και την αίσθηση που έχουμε της ύπαρξής μας. Αλλά το τραγικό για μένα είναι πως η επιστήμη χρησιμοποιείται για να βρεθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος που ο άνθρωπος θα πρέπει να πιστεύει και να υπηρετεί συγκεκριμένες αξίες που οδηγούν στις πράξεις που τον συμφέρουν. Γι' αυτό νιώθω ότι είμαι σε ένα διαφορετικό, αληθινά παραδεισένιο κόσμο, όπου κάθε στιγμή ανακαλύπτω και έναν άλλον. Ανακαλύπτω έναν άλλο κόσμο, αλλά ζω στο δικό μου. Αυτόν που με μεγάλωσε και με έμαθε να αγαπάω τον κόσμο όλο. Και βέβαια την ομορφιά, αλλά όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Ομορφιά, εγώ σου κάνω ασχήμια. Θα δούμε. Σκληρή ασχήμια. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να περάσουμε σε ερωτήσεις στο κοινό, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε να ρωτήσετε πράγματα και την κυρία Ρου και τον κύριο Σιμόπουλο. Λοιπόν, ορίστε. Μην απογοητεύσετε από την ηλικία σας. Κυρία, αριστερά μου. Το μικρόφωνο. Κύριο Σιμόπουλο, αυτή η εκνευολία και αυτό που λέτε υπογγίζουμε στο μάγουλό μας. Υπάρχει μια συζήτηση ότι τελικά όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και το DNA μας. Ισχύει αυτό κατά κανένα βαθμό? Αλλάζουμε ή όχι? Για να αλλάξει το DNA πρέπει να υπάρξουν ορισμένες καταστάσεις που δεν μπορούν να υπάρξουν εδώ πάνω στη γη. Να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα σώματά μας, όλων που βρίσκονται εδώ, τα σώματά μας διαπερνούν δισεκατομμύρια κυριολεκτικά σωματίδια αυτού που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη, γιατί δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι. Αλλά συγχρόνως το διαπερνούν το σώμα μας 3 εκατομμύρια άλλα σωματίδια που ονομάζονται νετρίνο και τα οποία προέρχονται κυρίως από τη γέννηση του σύμπαντος αλλά και επίσης και από τον ήλιο. Και αυτά δεν συναντούν τίποτε απολύτως. Από όλα τα κύτταρα τα οποία αποτελείται το σώμα μας, κανένα από αυτά τα σωματίδια, τα 3 εκατομμύρια σωματίδια, δεν χτυπάνε κανένα άτομο ή κανένα πυρήνα των κυττάρων του σώματός μας. Εάν τα χτυπούσαν, το DNA θα άλλαζε και θα άλλαζε πάρα πολύ αργά, γιατί με ένα απλό χτύπημα δεν είναι αρκετό για να μας αλλάξει
την εξελικτική πορεία. Βρισκόμαστε εδώ πάνω στη γη έτσι όπως βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί υπήρξαν μεταλλάξεις, υπήρξε διαφοροποίηση στο DNA μας. Αλλά μην νομίζετε ότι το DNA είναι τίποτα το συνταρακτικό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό του DNA να αλλάξει, αλλάζει και αν είμαστε άνθρωποι, κόκοροι, γουρούνια ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή το DNA του ανθρώπινου σώματος είναι σχεδόν το ίδιο με το DNA ενός τριαντάφυλλου. Δεν είναι πάρα πολύ η διαφοροποίηση. Μάλλον θα ρωτήσατε, γιατί τώρα τελευταία έγινε αρκετός δώρος για έναν αστροναύτη που πέρασε πάνω από 500 μέρες στο διάστημα, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος ήταν δίδυμος και ο αδερφός του έμεινε στη γη, αυτός πήγε στο διάστημα και υπήρξε διαφοροποίηση λόγω της παρουσίας του στο διάστημα, υπήρξε διαφοροποίηση στο DNA του. Αλλά μέσα σε μερικές εβδομάδες επέστρεψε το DNA στην πρώτερη κατάσταση, εκτός από το 7% των αλλαγών, όχι ολόκληρου του DNA. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει απειροελάχιστη διαφοροποίηση. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος έχει γεννηθεί εδώ πάνω στη γη. Εξελίχθηκε εδώ πάνω στη γη. Οποτεδήποτε και αν προσπαθήσει αυτός ο άνθρωπος να μετικήσει σε άλλον πλανήτη ή ακόμη και στο διάστημα, δεν θα μπορέσει να είναι ο ίδιος. Υπάρχουν προβλήματα οστεοπόρωσης, για παράδειγμα. Υπάρχει προβλήματα στους μύες του σώματός μας. Αυτό που λέγεται από μερικούς εφάνταστους συνανθρώπους μας, ότι θα μετικήσουμε ή θα απικήσουμε τους πλανήτες, αυτά είναι όλα φρουφρού και αρώματα, μην τα πιστεύετε. Θα πρέπει φυσικά το ανθρώπινο είδος να φύγει από τη γη, γιατί η γη έχει ημερομηνία λήξης. Ο ήλιος θα την καταστρέψει σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια από σήμερα, αλλά θα την καταστρέψει. Οπότε το ανθρώπινο είδος θα πρέπει στο μεταξύ να βρει διέξοδο αν θέλουμε να επιζήσουμε ως είδος. Αλλά, και εδώ είναι το αλλά, σε 30 χρόνια από σήμερα, και δεν χρειάζεται να έχω κληρονομικό χάρισμα για να το πω αυτό, οι βιολόγοι και η τεχνητή νοημοσύνη που μελετούν αυτή τη στιγμή μας τα λένε αυτά τα πράγματα. Σε 30 χρόνια από σήμερα, οι άνθρωποι θα έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν τα άκρα τους, για παράδειγμα, χέρια, πόδια, να τα αλλάζουν με βιονικά αντικείμενα, να είναι καλύτερα, έστω και αν δεν χρειάζεται να τα αλλάξει. Η γυναίκα μου, για παράδειγμα, έχει αλλάξει το γοφό της, επειδή έπεσε και έσπασε. Στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να πέσεις για να αλλάξεις το γοφό σου, θα το αλλάζεις επειδή θέλεις να το αλλάξεις. Σε 50 χρόνια από σήμερα, ο άνθρωπος θα αλλάξει αρχικά με αυτούς τους τρόπους, δηλαδή να δημιουργούνται όργανα από 3D printers, από εκτυπωτές οργάνων. Σε 100 χρόνια από σήμερα, και μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, σε 100 χρόνια από σήμερα ο άνθρωπος θα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που ξέρουμε σήμερα. Όχι από αυτόν που ήταν πριν από 100 χρόνια, που δεν έχουμε αλλάξει, αλλά θα είναι τελείως διαφορετικός. Και φυσικά, σε ένα μελλοντικό χρονικό διάστημα, σε 1000 χρόνια, σε 2000 χρόνια, σε 1 εκατομμύριο χρόνια, ο άνθρωπος θα έχει αντικατασταθεί από τον βιονικό του απόγονο. Θα είναι ένας άνθρωπος, ίσως μηχανή, με τεχνητή νοημοσύνη, που ίσως να έχουμε μεταλαμπαδεύσει τον εγκέφαλό μας σε κάποιους σκληρούς δίσκους. Αλλά μέχρι εκεί και μη παρέκει.
Σα έφτιαξε το κέφι. Δεν βλέπω να γράφετε ποίηση τότε. Κυρία Ρούπη, δεν γράφετε. Αλλά έχουμε ένα δισεκατομμύριο χρόνια ακόμα. Είναι μια ωραία ερώτηση που του είχαν κάνει. Τι ποίηση θα γράφετε τότε? Δεν την κάνουμε την ποίηση. Αυτό βγάζουν πόδια χέρια. Αφού ό,τι ονειρευτήκαμε έγινε και ό,τι φοβηθήκαμε έγινε. Και ό,τι θέλουμε γίνεται αμέσως και ό,τι δεν θέλουμε γίνεται και αυτό. Έλα, ο Τίτος. Δύο μικρές ερωτήσεις. Η πρώτη, εφόσον οι αστροφυσικοί κατέληξαν ότι υπήρξε στιγμή δημιουργίας του σύμπαντος, πριν από αυτήν τη στιγμή ήταν η πλήρης ανυπαρξία, το πλήρες κενό? Μία ερώτηση. Και η δεύτερη, εφόσον πια λέγεται ότι το σύμπαν είναι πεπερασμένο και δεν είναι όπως έλεγε ο Αϊνστάιν ότι δύο είναι τα απέραντα πράγματα, το σύμπαν και η βλακεία. Τώρα, το σύμπαν λέτε ότι η αστροφυσική ότι είναι πεπερασμένο, για τη βλακεία δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι πεπερασμένο και με την έναρξη του σύμπαντος πριν ήταν η πλήρης ανυπαρξία? Υπάρχουν θεωρητικές εκτιμήσεις από διάφορους θεωρητικούς αστροφυσικούς, περιλαμβανομένου και του δικού μας του Δημήτρη του Νανόπουλου, που μας λέει, που μας λένε μάλλον αυτές οι θεωρήσεις του σύμπαντος, ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για το πριν από την ώρα μηδέν. Η γέννηση του σύμπαντος, η αρχή του σύμπαντος είναι όταν το χρονόμετρο, το ρολόι του σύμπαντος ξεκίνησε, από το μηδέν και μετά. Δεν έχει νόημα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εάν περπατήσουμε από εδώ προς το βορρά και φτάσουμε στο Βόρειο Πόλο, βόρεια από το Βόρειο Πόλο τι υπάρχει? Βόρεια από το Βόρειο Πόλο. Δεν υπάρχει βόρεια από το Βόρειο Πόλο, δεν έχει νόημα μια τέτοια ερώτηση. Ο Στίβεν Χόκιν πριν αποβιώσει, είχε δημιουργήσει μια εργασία η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, θα δημοσιευτεί στις επόμενες μερικές εβδομάδες, ο οποίος καταγινόταν με αυτό το πρόβλημα δηλαδή του πριν. Και η σύντομη απάντηση είναι δεν υπήρξε τίποτα. Η απάντηση του τι υπήρχε πριν από τη γέννηση του σύμπαντος, η απλή απάντηση του Στίβεν Χόκιν και των περισσότερων φυσικών είναι τίποτα, η λέξη τίποτα. Υπάρχουν όμως θεωρητικές εκτιμήσεις οι οποίες περιγράφουν το πριν, περιγράφουν τι θα μπορούσε να συμβεί πριν από την γέννηση του σύμπαντος. Αλλά θα πρέπει να αποδείξουμε αυτό το πριν στο δικό μας σύμπαν, στον χρόνο τον σημερινό. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να σηκωθεί και να πει το μακρύ και το κοντό του. Στη φυσική όμως δεν μπορείς να λες ό,τι σου κατεβάζει η κούτρα σου. Θα πρέπει να το αποδείξεις είτε με το πείραμα είτε με την παρατήρηση. Εάν λοιπόν όλες αυτές οι θεωρητικές εκτιμήσεις δεν μπορούν να αποδειχτούν στο εδώ και τώρα, τότε είναι κουταμάρες. Ο Ρίτσα Φάινμαν, ο νομπελίστα του 1965, το είπε ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καταπληκτική αυτή η θεωρία που μας λέει κάποιος. Δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το όνομά του. Εάν δεν μπορείς να το αποδείξεις, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Τώρα στο δεύτερο, επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, για βοηθήστε με ποια ήταν το δεύτερο ερώτημά σας. Αν το σύμπαν είναι πεπερασμένο. Α, πεπερασμένο, ναι. Το σύμπαν αυτή τη στιγμή, οι μετρήσεις που έχουμε κάνει μας λένε ότι το σύμπαν έχει ηλικία 13,82 δισεκατομμυρίων ετών. Αλλά επίσης, τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρήσαμε ότι το σύμπαν, αντί να διαστέλλεται και σιγά σιγά να αργοπορεί αυτή η διαστολή, αντίθετα, από το 1997 και μετά, παρατηρήσαμε ότι το σύμπαν εδώ και 6,5 δισεκατομμύρια χρόνια επιταχύνεται η διαστολή του. Έχει βάλει γκάζι κατά κάποιον τρόπο η διαστολή του σύμπαντος. Που σημαίνει στο μεταξύ δηλαδή των 13,82 δισεκατομμυρίων ετών, δεν είναι
η διάμετρος του σύμπαντος 13,82 από τη μία πλευρά, 13,82 από την άλλη, άρα κάπου 27 δισεκατομμύρια έτη φωτός η διάμετρος του σύμπαντος. Αλλά επειδή συνέχιζε αυτή την διαστολή και μάλιστα επιταχυνόμενη, σήμερα η διάμετρος του σύμπαντος είναι 94 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και συνεχώς μεγαλώνει. Δεν είναι πεπερασμένο με την έννοια ότι πάπαλα σταμάτησε και αυτό είναι το σύμπαν. Συνεχώς κάθε δευτερόλεπτο μεγαλώνει ο χώρος και ο χρόνος, ο χωρόχρονος τέλος πάντων όπως μας είπε ο Αϊνστάιν, μεγαλώνει και μεγαλώνει φυσικά και το σύμπαν. Άρα δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε πεπερασμένο το σύμπαν. Συνεχίζει να διαστέλλεται και μάλιστα η δική μου εκτίμηση, και λέω εκτίμηση και όχι απόδειξη γιατί δεν έχω απόδειξη, ότι θα συνεχιστεί επάπειρον μέχρι το τέλος του σύμπαντος. Και αν με ρωτήσετε ποιο είναι το τέλος του σύμπαντος, πότε θα γίνει το τέλος του σύμπαντος, καλύτερη απάντηση που έχουμε είναι η μονάδα, χρονική διάρκεια δηλαδή, η μονάδα ακολουθούμενη από 170 μηδενικά, σε τόσα χρόνια. Οπότε έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Λοιπόν, η Κατερίνα έρχεται σε λίγο. Ναι, ορίστε η ερώτηση. Κάτσε να έρθει το μικρόφωνο γιατί δεν ακούμε. Α, ωραία. Μολονότι η ερώτηση δεν απευθύνεται κατευθείαν σε ένα αστροφυσικό. Ήθελα να σας ρωτήσω σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο που έχει διαβάσει αρκετά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια, έχω δει κάποιες στατιστικές για αστεροειδείς που περνάνε πολύ κοντά από τη Γη, πάρα πολύ κοντά, ανησυχητικά κοντά μάλιστα, δηλαδή σε απόσταση πολύ μικρότερη από αυτήν από εδώ και μέσα στο φεγγάρι, δηλαδή λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο φωτός, και τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την τελευταία στιγμή, θα έλεγα, σε σχέση με το πόσο επικίνδυνη είναι. Επειδή μιλάμε λοιπόν για δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να καταρρεύσει το σύμπαν, μήπως έχουμε κάποια μεγαλύτερη πιθανότητα να μας έρθει τίποτα στο κεφάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα? Ναι, και βέβαια. Αν κοιτάξουμε το παρελθόν και δούμε, ή αν δούμε, αν θέλετε, τη Σελήνη και τους άλλους πλανήτες. Είναι γεμάτοι με κρατήρες και κρατήρες σύγκρουσης. Ακόμη και επάνω στη Γη, παρόλη τη διαβρωτική κατάσταση που υπάρχει λόγω της ατμόσφαιρας, της βροχής κλπ. Εν τούτης έχουμε καταγράψει περίπου 200 τέτοιους κρατήρες σύγκρουσης εδώ πάνω στη Γη. Πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, μια μεγάλη σύγκρουση ενός μεγάλου αστεροειδού της τάξεως περίπου στο μέγεθος του όρους Everest, συγκρούστηκε με τη Γη μας και κατέστρεψε το 70% όλων των ειδών ζωής που υπήρχαν τότε πάνω στη Γη. Μεταξύ των οποίων φυσικά και όλα τα μεγάλα ζώα, μεταξύ των οποίων και οι δεινόσαυροι, όλα τα μεγάλα ζώα πάνω από 25 κιλά. Αυτά που επιβίωσαν στην ουσία κάτι θηλαστικά, μικρά, κάτι τροκτικά δηλαδή, που ζούσαν σε λαγούμια, αυτά επιβίωσαν και εξελίχθηκαν σε εσάς και σε μένα. Τα τελευταία 65 εκατομμύρια χρόνια. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, δεν είναι ο μοναδικός αφανισμός που έγινε από μια τέτοια σύγκρουση και προηγουμένως είχαν γίνει παρόμοιοι μεγάλοι αφανισμοί που μάλιστα ο ένας από αυτούς πριν από 420 εκατομμύρια χρόνια κατέστρεψε το 90% όλων των ειδών ζωής που ήσαν τότε πάνω στη Γη. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι πράγματι υπάρχουν αστεροειδείς οι οποίες έχουν καταγραφεί από τα αστεροσκοπία μας. Ξέρουμε τα μεγέθη των μεγάλων αστεροειδών. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες μικρότεροι αστεροειδείς στο μέγεθος μιας πολυκατοικίας, ενός λεωφορείου. Αυτοί δεν έχουν καταγραφεί φυσικά όλοι και μπορεί να μας έρθει ο ουρανός φωτίλη τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά από μία πολυκατοικία ή από ένα λεωφορείο δεν πρόκειται να καταστραφεί η Γη μας. Ένα τέτοιο λεωφορείο χτύπησε πριν από 2-3 χρόνια στη Σιβηρία και εντάξει, δημιούργησε προβλήματα ο θόρυβος που έγινε από την έκρηξή του, σπάσανε τζάμια δηλαδή και τέτοια πράγματα και μερικοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα σπασμένα τζάμια. Δηλαδή μικροί αστεροειδείς αυτής της τάξεως δεν πρόκειται να καταστρέψουν τη Γη. Υπάρχουν όμως άλλοι αστεροειδείς 100 μέτρων.
αυτοί θα μπορούσαν δυνητικά να καταστρέψουν μία πόλη, για παράδειγμα, στο μέγεθος της Αθήνας. Αλλά πάπαλα, μέχρι εκεί. Μεγαλύτεροι αστεροειδείς της τάξης των 500 μέτρων, αυτό θα ήταν λιγάκι μεγαλύτερο πρόβλημα. Η καταστροφή θα κατέστρεφε τα δίκτυα που υπάρχουν. Ηλεκτρικά δίκτυα, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ούτω καθεξής. Αυτά φυσικά δεν θα χτύπαγαν όλη την ανθρωπότητα, αλλά θα κατέστρεφαν τις υποδομές του πολιτισμού μας και θα μας πήγαιναν πίσω όσον αφορά την εξελικτική μας πορεία. Αλλά δεν θα κατέστρεφε το ανθρώπινο είδος. Αλλά μη φοβήστε. Γιατί απλούστατα όλοι οι μεγάλοι επικίνδυνοι αστεροειδείς είναι καταγεγραμμένοι. Οι μικροί είναι αυτοί που μας έρχονται από το πουθενά. Οι μεγάλοι είναι καταγεγραμμένοι, δεν έχουμε κανέναν φόβο. Παράδειγμα, το μεγαλύτερο βουνό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη γη μας, υπολογίζεται ότι θα συγκρουστεί με τη γη μας, πιθανά χωρίς να είμαστε σίγουροι, το 2135. Οι περισσότεροι από εμάς θα κοιτάζουμε τα ραδίκια από τις ρίζες. Αλλά οι απόγονοι μας όμως θα βρίσκονται εδώ. Και επειδή το γνωρίζουμε αυτό, έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Εάν βάλουμε δηλαδή ένα διαστημόπλιο δίπλα σε αυτόν τον αστεροειδή και επί δεκαετίες παραμένει αυτό το διαστημόπλιο δίπλα του, θα αλλάξει έστω ελάχιστα την τροχιά του. Που σημαίνει η αλλαγή της τροχιάς δεν θα μας χτυπήσει σε 120 χρόνια από σήμερα, δεν θα μας χτυπήσει στο δόξα πατρί, αλλά μπορεί να μας πάρει ξόφαλτσα. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανένα φόβο. Αλλά μην ανησυχείτε. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτή η ιστορία, μου θυμίζει την ερώτηση που μου έκανε ένας ακροατής σε μία από τις, από τις ομιλίες που κάνω σε ολόκληρη την Ελλάδα, και όταν είπα ότι ο ήλιος θα πεθάνει σε 5 με 6 δισεκατομμύρια χρόνια, τρομοκρατήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Σήκωσε το χέρι του και ρώτησε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είπατε ότι ο ήλιος θα πεθάνει σε 5-6 δισεκατομμύρια χρόνια ή σε 5-6 εκατομμύρια χρόνια. Και τον διαβεβαίωσα, όπως σας διαβεβαιώ και εσάς, ότι εννοούσα δισεκατομμύρια χρόνια. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Ησύχασε μετά. Ναι, τον είδα. Ο άνθρωπος είχε ασφρίσει. Είχε χλωμιάσει. Ο μεγάλος τρόμος ενός ποιητή ποιος είναι, κυρία Ρουκ? Τα εκατομμύρια χρόνια. Φαντάσου, αυτή η ιστορία να συνεχίζεται εκατομμύρια χρόνια. Ω Θεέ μου. Της είπα ότι θα ήταν καλό να διαβάσει κάτι που έχει να κάνει κάτι με αυτά που ρωτάνε τώρα το κύριο Σιμόπουλο, από το προηγούμενο βιβλίο, το ακριβώς προηγούμενο. Ναι, είναι αυτό που ο κύριος Σιμόπουλος συζητούσε και ξανά κοίταγε από απόσταση άστρων για το μέλλον. Και εγώ έχω γράψει κάτι σχετικό, ας πούμε. Και λέγεται «Το αμίλητο μέλλον». Κραυγές, το τώρα ουρλιάζει. Ακούνε τα αυτιά σου.
ψυχή σου, η φαντασία, η διέστησή σου ακούνε. Φωνάζει ο ευτυχισμένος, φωνάζει και ο απελπισμένος. Με χαρούμενο μου γκριτό εκφράζεται ο ικανοποιημένος, με σιγανό στεναγμό ο ανικανοποίητος. Ακόμη κι αν η απόλυτη σιωπή βασιλεύει στη γη, ο γήινος άνθρωπος ακούει το θόρυβο που κάνει ο ουρανός σαν ετοιμάζει την καταιγίδα της νύχτας. Τα ζώα, οι σκύλοι, τα πουλιά, με τις τόσο διαφορετικές φωνές τους, γλυκαίνουν μια πικρή μέρα που ίσως ξημερώνει. Ακόμα κι αν ο θάνατος πλησιάζει, στην νεκρική σιγή ακούγεται το θρόισμα των φύλων που αγγέλει τη σταθερή ανάσα της ζωής που επιμένει. Μόνο εσύ, σκληρό, αδυσόπιτο μέλλον, είσαι σαδιστής και την απόλυτη σιγή εφαρμόζεις. Τι είσαι λοιπόν? Για μας είσαι η σταθερή, η μόνη βάση της ζωής μας. Όχι το μέλλον του κόσμου που εκοφαντικά ακούγεται από τους επιστήμονες, πυρηνικούς, φυσικούς, αστρολόγους. Εγώ θέλω από σένα να ακούσω το δικό μου μέλλον, το μέλλον της καρδιάς μου. Πόσο θα χτυπάει ακόμα? Το μέλλον της σκέψης μου. Πότε θα αρχίσει να παραπέει? Της αντοχής μου. Πότε θα γονατίσω στη μέση του δρόμου που με τόση λαχτάρα είχα χαράξει? Θα μου πεις, τι εξωγήινες απαιτήσεις είναι αυτές? Γνωρίζεις κανέναν που να ξέρει? Άλλωστε, έχουμε τόσες αυταπόδεικτες ενδείξεις. Την ηλικία, τις αρρώστιες, τι άλλο θέλεις? Και έπειτα υπάρχει και η μοίρα. Α, ναι, σωστά, την είχα ξεχάσει. Όμως εγώ πιστεύω πως η μοίρα από σένα μέλλον μου εξαρτάται. Σας βλέπω να κοιμάστε αγκαλιά, ακόμη και να τσακώνεστε. Αλλά εγώ θέλω να γνωρίσω τον άλλο συγγενή σου, τον χρόνο. Ποια είναι η αλληλοεξάρτησή σας? Το χρόνο αυτό, το γλυκόξινο πορτοκάλι, για πόσο καιρό θα το στίβω ακόμα? Όχι μόνο γιατί κάθε σταγόνα του είναι ζωή, όσο δηλητήριο και περιέχει, αλλά και γιατί έχω μάθει... Τι έχω μάθει? Να λυκνίζομαι στην κάθε στιγμή, να νιώθω την ανάσα του χρόνου στο πετσί μου, να τον σέβομαι, ακόμη και με κάνει να υποφέρω, να προσκυνώ την παντοδυναμία του και να αισθάνομαι αμαρτωλή όταν δεν τον εκμεταλλεύομαι. Τα έχω μάθει όλα αυτά και γι' αυτό νομίζω πως έχω το δικαίωμα να ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμη, πόσο μακρινό είναι το μέλλον του τέλους μου. Θέλω να ξέρω με ακρίβεια, όχι με αναφορά σε δεκαετίες και άλλες γενικότητες που συνθλίβουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε εποχής. Μέλλον μου, πες μου, πόσο, πότε. Α, κάτι άκουσα. Μου απαντάει. Μα τι ήταν? Γέλιο σαρκαστικό. Το μέλλον απαντάει με σαρκασμό. Λάθος είχα λοιπόν. Το μέλλον δεν είναι αμίλητο. Νομίζω ότι παραφράζοντας λίγο τον Νίτσε, και χωρίς την επιστήμη αλλά και χωρίς την πίεση, η ζωή θα ήταν λάθος. Έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας έβαλε στις πραγματικές μας διαστάσεις, μας είπε την πραγματική μας ηλικία ο κύριος Σιμόπουλος. Η κυρία Ρουκ,
είναι πάντα τη σχετική μας ηλικία. Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρουκ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα υπογράψουν βιβλία τους, έτσι. Okay. Τα οποία βιβλία τους νομίζω ότι πολλούνται κάπου πίσω εκεί στο ταμείο. Στο επανειδήν.